Φίλες και φίλοι, τρίτη ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, της τελευταίας εκπομπής του 2018. Ένα γιγαντιαίο χριστόψωμο παρασκευάστηκε στην Αρναία Χαλκιδικής με τη συμβολή μικρών και μεγάλων. Η διαδικασία ξεκίνησε με τη ζύμη, η οποία ήταν βάρους 400 κιλών. Ζυμώθηκε σε ειδικό μηχάνημα στις εγκαταστάσεις της σπιτικής νοστιμιάς και μάλιστα τμηματικά, αφού δεν χωρούσε όλη στο δοχείο. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε ένα τεράστιο ταψί και τότε έλαβαν θέση μικροί και μεγάλοι για να συμμετάσχουν στο στολισμό του χριστόψωμου. Ακολούθως ευλογήθηκε από τον Μητροπολίτη κύριο Θεόκλητο και το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων το χριστόψωμο διαστάσεων 2x2 μέτρων μεταφέρθηκε στην κεντρική πλατεία Αρναίας και μοιράστηκε σε κατοίκους και επισκέπτες κατά την αναβίωση του εθίμου το μέλωμα του Χριστού. Την εκδήλωση έντυσε μουσικά η Φιλαρμονική και η μεικτή χοροδία της Αρναίας. Πάμε να παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο. Μοναδικό το χριστόψωμο και αχνιστό, μακάρι να είχαμε λίγο από αυτό τώρα, αλλά δεν έχουμε. Συγκινητικές σκηνές εκτυλίχθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων στο προσφυγικό καταβλισμό από τα ευχάριστα πάμε στα αρκετά δυσάρεστα, στον προσφυγικό λοιπόν καταβλισμό του Καρά-Τεπέ στη Λέσβο, που δεκάδες προσφυγόπουλο είπαν τα κάλαντα στον διοικητή του χώρου, Σταύρο Μυρογιάννη. Παιδιά προσφύγων που φιλοξενούνται στον Δημοτικό Καταβλισμό Προσφύγων και Μεταναστών έστειλαν με το δικό τους δυνατό τρόπο το πανανθρώπινο μήνυμα των Χριστουγέννων, της συμφιλίωσης και της αρμονικής συνύπαρξης, τραγουδώντας σε άπτεστα ελληνικά τρίγωνα κάλαντα. Πάμε να παρακολουθήσουμε τα παιδιά αυτά.
όχι, έλα, 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 πάμε, πάμε. Συγκινητικές στιγμές, τα προσφυγόπουλα να λένε στα ελληνικά τα κάλαντα. Και πάμε τώρα να δούμε έναν καλυμνιακής καταγωγής Αυστραλό υπήκο, τον κύριο Σκεύο Τσουκαλά, ο οποίος μένει για πάρα πολλά χρόνια, 50 χρόνια και στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και ο οποίος επισκέφτηκε για λίγο έτσι την Κάλυμνο. Έρχεται βέβαια πολύ τακτικά με την οικογένειά του, την οποία Κάλυμνο υπεραγαπά. Πάμε να τον ακούσουμε τι μας είπε πριν κάποιο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Σκεύος λοιπόν Τσουκαλάς από την Κάλυμνο έφυγε ως μετανάστης το 1964 για την αναζήτηση μιας καλύτερης ποιότητας στη ζωή του. Επέλεξε τη μακρινή Αυστραλία και την πόλη του Σίδνεϊ από την ηλικία των 19 ετών και για 50 ολόκληρα χρόνια δούλεψε στον παγκοσμίου φήμη ναό της όπερας, Opera House, με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και αγάπη. Ο ίδιος ενθυμούμενος το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συμμετείχε τόσο στην κατασκευή όσο και στη συντήρηση στη συνέχεια του αυτού του Opera House, διαπιστώνει τη δύναμη της σχέσης αγάπης που αναπτύσσεται μεταξύ του εργαζομένου στην προκειμένη περίπτωση του μετανάστη με το αντικείμενο της δουλειάς του και το ανθρώπινο δυναμικό της, καθώς και τα ανταποδοτικά ωφέλη αυτής της σχέσης. Για μία φορά ακόμη πάμε να τον δούμε. Βρισκόμαστε μαζί με τον κύριο Σκεύο Τσουκαλά, ο οποίος μας έχει έρθει από την μακρινή Αυστραλία, τον τόπο που μεγάλωσε και έθρεψε πολύ ελληνισμό, πολύ μεγάλο πλήθος Ελλήνων. Ο ίδιος βρισκόταν για πάρα πολλά χρόνια να εργάζεται στο Opera House και θα ζητήσουμε τις δικές του μαρτυρίες πάνω σε αυτή την τόσο πολύτιμη εμπειρία της ζωής του. Λοιπόν, εγώ έφυγα από την Κάλυμνο, την αγαπημένη μας Κάλυμνο, η χρονολογία του 1964, 19 χρονών, μετανάστευσα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Εκεί βέβαια με περιμένανε άλλα 5 αδέρφια, οι αδερφοί της παπάδες, οι οποίοι πραγματικά αγωνιστήκανε όλα τα χρόνια μαζί με μένα βέβαια, για τα κινητικά, για την πρόοδο του ελληνισμού. Κάναμε μεγάλους αγώνες, πετύχαμε σε αυτούς τους τομείς. Μετά από μερικά χρόνια, το 1968, βρήκα τον άνθρωπο της ζωής μου, τον άγγελο της ζωής μου, όπως τον ονομάζω πάντοτε, 50 χρόνια παντρεμένος, και την ίδια χρονολογία άρχισα να δουλεύω σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα που γινόταν εκείνη την εποχή στην όπερα του Σίδνεϊ. Ήταν ένα πραγματικά ενδιαφέρον κτίριο, το οποίο πολλές φορές σου θύμιζε με δισκαλοσχές, τις οποίες δούλευα εγώ στην αρχή, ότι βρισκόσουν σε μία τζούγκλα από σωλήνες, από σκαλοσχές, από ματέρια, από κόσμο, γιατί το εργατικό δυναμικό εκείνη την εποχή στην όπερα ξεπερνούσε τα 1500 άτομα. Το κτίριο εκτίστη μες στη θάλασσα. Στηρίζεται σε κολόνες, 580 κολόνες για την ακρίβεια, οι οποίες αυτές οι κολόνες στηρίζουν 161.000 τόνους τσιμέντου, οι οποίες αυτές οι κολόνες είναι 25 μέτρα κάτω από το βυθό της θάλασσας. Οι οροφές του κτηρίου είναι με πλακάκια τα οποία είχαν έρθει από την Ελβετία και ο αριθμός τους ξεπερνάει το 1.096.000. Φανταστείτε τι είναι αυτές οι οροφές. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας περνούσατε εκεί, στο χώρο αυτό της όπερας. Βέβαια, το περισσότερο χρόνο περνούσα εκεί. Mm-hmm. Με τη μεγάλη αγάπη που είχα για αυτό το μέρος, για αυτό το κτίριο,
πώς θα μπορέσω να αποβάλω τα καρκινώματα χωρίς να πειράξω με χημικές ουσίες. Σαν να κάνετε ένα κέντημα, έτσι όπως σας ακούω και βέβαια μιλάτε. Ε? Βέβαια, ήταν με ευχαρίστηση. Και έτσι προσπάθησα να κάνω διάφορες σκέψεις, διάφορες μεθόδους και τελικά κατέληξα, θα σας φανεί παράξενο βέβαια, αλλά κατέληξα στη μαγειρική σόδα για να σωθεί το τσιμέντο της όπερας για να αποβάλει τα καρκινώματα. Βρήκα τη μέθοδο και την πράξη. Δική σας πατέντα δηλαδή αυτό, ε? Βέβαια. Βρήκα τη μέθοδο και την πράξη και το κτίριο όχι μόνο έχει αναζωοποιηθεί, αλλά έχει τραβήξει και περισσότερο κόσμο. Γιατί καθημερινώς θα υπολογίσουμε ότι περνάει από την όπερα από 20 έως 30.000 κόσμος. Καθημερινά. Μάλιστα. Η διεύθυνση με έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ. Τα 80 άτομα που είναι οι ξεναγοί καθημερινώς, που δουλεύουν εκεί μέσα και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, για μένα είναι κάτι το φανταστικό, γιατί και τα 80 άτομα αυτά θα με ρωτήσουν μπροστά στους τουρίστες να τους εξηγήσω πολλά πράγματα γύρω από την όπερα, όχι γύρω από το καλλιτεχνικό τομέα, γύρω από την κατασκευή του το κτίριο, από την κατασκευή του κτιρίου. Πραγματικά είμαι ένας από τους πιο ευτυχείς ανθρώπους που υπάρχουν σήμερα. Δημιούργησα μια οικογένεια που αισθάνομαι πραγματικά υπερήφανος, αλλά και υπερήφανος το να είμαι ικανήμος. Πόσα παιδιά έχετε και πόσα εγγόνια? Έχω 2 αγόρια. Ο ένας γιος έκανε ιατρικές έρευνες. Ο δεύτερος γιος αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει διευθυντής στη μεγάλη τράπεζα του Καναδά, το Royal Bank, και είναι υπεύθυνος για την Ασία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ελληνισμός προοδεύει στη μακρινή Αυστραλία. Γενικότερα οι μετανάστες μας είχαν ένα δρόμο άξιο του ονόματος που κουβαλούσαν. Άξιοι Έλληνες οι οποίοι προόδευσαν και μεγαλούργησαν στη χώρα υποδοχής τους. Όλα τα χρόνια που δούλευα στην όπερα, τα 50 χρόνια, η διεύθυνση, η κοινωνία, ο τύπος, η τηλεόραση με είχε αγκαλιάσει πραγματικά και συνεχίζει να με αγκαλιάζει, γιατί με χρειάζεται ως πολίτη και ως γνώστης της όπερας για τις δύσκολες τους. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Οι ωφέλειες. Το να αγαπάς τη δουλειά σου. Όταν αγαπάς τη δουλειά σου, πραγματικά υπάρχει πρόοδος. Μάλιστα, όταν γυρίσω πίσω, με περιμένει και το βραβείο από τη Βασίλισσα της Αγγλίας. Μάλιστα. Ένας άξιος Καλλίνιος, ο οποίος μπορούμε να πούμε, ένας από αυτούς οι οποίοι μας εκπροσωπούν
στη μακρινή Αυστραλία. Φίλες και φίλοι, τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή, τέλος Σαββατοκύριακο στο Νότιο Αιγαίο για το 2018. Να ευχηθούμε και πάλι, να είστε όλοι καλά, να ευχηθούμε χρόνια πολλά εδώ στην οικογένειά μας, ξανά στην κυρία Ζραφωνίτη, στον κύριο Κορφιάτη, στον Γιώργο Τολιά, ο οποίος είναι έξω, στο προγραμματισμό, στο πρόγραμμα του καναλιού, στον Γαβρίλ τον Καφά, ο οποίος είναι εκ δεξιών μου, και σε όλους εσάς, στους συμπατριώτες μας Καλύμνιους και στους συμπατριώτες μας Δωδεκανησίους. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Γεια σας.